από τον Ντανίλ Παπαδόπουλο για τον Χριστοδούλο. Ο Ζουνίδης άφησε στον Βάντσικ. Αποστολάκης. Βαζέχα. Βαζέχα. Πολωνός. Κλείκε εδώ. Ο Γεωργιάδης στο κόρνερ. Η κεφαλιά. Γκολ. 1-0. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Πράσινον στα καρέ του Ρομπακίεβιτς. Ο Λιμπερόπουλος αμαρκάρει. Κάνει στο σκορ ο Παναθηναϊκός στο τρίτο λεπτό. Και αυτό είναι το πέμπτο γκολ του Νίκου Λιμπερόπουλου. Μαζέχα τώρα. Αποστολάκης. Γεωργιάδης. Ζουνίδης. Αποστολάκης. Βαζέχα. Αποστολάκης. Να δούμε με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με σέντρα τελικά. Μπάλα θα φτάσει στον Αλεξούδη. Αλλάζει με τον Μάρκο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γκολ. Το 2-0 από τον Δημήτρη Μάρκο. Μια καλή ευκαιρία. Με το... Σε λίγο θα συμπληρώσουμε 45 λεπτά αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Ηρακλή, αξιοποιώντας τις δύο από τις τρεις ευκαιρίες σημαντικές που δόθηκαν μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Γεωργιάδης για τον Μάρκο. Καλή προσπάθεια ο Μάρκος μέσα στην περιοχή. Μάρκος για τον Βαζέχα. Πολύ ωραίο γκολ. Το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε τον Πολωνό που το δημιούργησε. Το 1-3-0 στο 44ο λεπτό. Ο Χριστοδούλου με τον Κολιτσιδάκη κοντά του. Στην προσπάθεια του Ζάιτς να τον περιορίσει. Γεωργιάδης τώρα στην αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Γεωργιάδης θα βγει. Σέντρα γκολ. 4-0. Και νομίζω είναι ο Αλεξούδης. Ναι. Ο Αλέξης Αλεξούδης. Βλέπετε από το φάλτσο που έχει βάλει ακόμα να... σταματήσει. Σπαρταράει στα δίχτυα του Ηρακλή για τέταρτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Σε αυτοματοποιημένες κινήσεις των παικτών.